Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, καλησπέρα για μια ακόμα Τετάρτη στον διευθυντικό μαθήμα τη Δημοκρατία του Νοσοκομείου ΑΙΧΕΠΑ. Θα έχουμε τη χαρά σήμερα να ακούσουμε τον συνάδελφο τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, είναι εξειδικευόμενο επαγγελματία τεχνολογία, αλλά αρκετά χρόνια έμπειρο τεχνικό αρχαιολόγο, με ιδιαίτερη αγάπη στην μαγνητική και αεροσκοπική τοπογραφία, ιδίως του προσκελετικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν θα μας αναπτύξει ένα ιδιαίτερο θέμα, πώς μπορεί να βοηθήσει η αεροσκοπική και μαγνητική τομογραφία στις χρόνιες αλλοιώσεις προστριβής των κατησίων αρτώσεων. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση περιστατικών από το συνάδελφο του κ. Χατζηδούνα, και μετά μπορούμε να κάνουμε και πριν και μετά, κατά τη διάρκεια, μπορούμε να κάνουμε την απαραίτητη συζήτηση. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κύριους καθηγητές Παρασόπουλο και Χατζηδάκη για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω για δεύτερη επόμενη χρονιά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Η σημερινή μου εισήγηση αφορά τη συμβολή της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας στις αλλοιώσεις προστριβής των κατησιών αρθρώσεων. Το σύνδρομο της πρόσκρουσης, να πούμε ότι έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια ως μία μείζωνα αιτία ισχυαλγίας, κυρίως λόγω της προόδου που έχει γίνει στην απεικόνηση, στη γνώση της ανατομίας μας και της λειτουργικότητας της κατησιών άρθρωσης. Τόσο ενδοαρθρικές όσο και εξωαρθρικές διαταραχές έχουν εμπλακεί στην παθοφυσιολογία της προστριβής. Ωστόσο, πέρα από την μυροκοτηλαία πρόσκληση, την ισχυομοιραία πρόσκληση, το κροτούν ισχύο, έχουν αναγνωριστεί και άλλες εξωαρθρικές αιτίες ισχυαλγίας, όπως η πρόσκληση του μείζωνος τροχαντήρα και η πακάλθια πρόσκληση. Στην πλειοψηφία των ασθενών, οι μορφολογικές παραμορφώσεις, ανομαλίες της συμβολής κεφαλής αυχένα του μοιραίου οστού ή ακόμα και της κοτήλης μπορεί να προδιαθέσουν σε μια ανώμαλη επαφή. Η προστριβή μπορεί να γίνει επομένως όμως να συμβεί και σε ακραίες σχήματα. Δηλαδή να έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια φυσιολογική μορφολογία των οσοπικών δομών και φυσιολογική γεωμετρία και να έχουμε αλλοιώσεις προστριβής. Οι πιο συχνές αυτές οστικές ανομαλίες ανατομικού τύπου που προδιαθέτουν σε φέμορο ατσετάμπουλα repeatment, περιλαμβάνουν τις βλάβες CAM και PINCET. Πιο συχνά εμφανίζονται σε συνδυασμό οι δύο αυτές βλάβες μεταξύ τους, παρά μεμονωμένα. Οι δομικές αυτές ανομαλίες εμφανίζονται, θα δούμε, και μέχρι και στο 25% των ασυμπτωματικών ατόμων. Η απεικόνηση παίζει έναν ρόλο πολύ σημαντικό, υποστηρικτικό στην εκτίμηση των ασθενών με υπόνοια μυροκοτηλίας πρόσκλησης. Προσφέρει αντικειμενικές πληροφορίες στον ορθοπαιδικό και βοηθάει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ μυροκοτηλίας πρόσκλησης και άλλων ενδοαρθρικών ή εξωαρθρικών αλλοιώσεων που μπορεί να εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα και μπορεί ταυτόχρονα όμως και να συνυπάρχουν, δηλαδή να συνυπάρχουν πάνω από μία παθολογίες. Πολλές μελέτες απέδειξαν ότι απεικονιστικά ευρήματα μυροκοτηλίας πρόσκλησης ανεβίσκονται, όπως είπα, ξανά σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο, οι κλινικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στο ιστορικό του ασθενούς, στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά ευρήματα. Εδώ παραθέτω σύμφωνα ένα διεθνές expert consensus, όπου η μυροκοτηλία πρόσκληση ορίζεται ως μία τριάδα που αποτελείται από συμπτώματα, κλινικά σημεία της πρόσκλησης και τα αντίστοιχα απεικονιστικά ευρήματα. Και εδώ έχουμε ένα διάγραμμα στο πώς γίνεται η διάγνωση με αυτούς τους τρεις παράγοντες που είπαμε και πώς παίρνονται μετά οι αποφάσεις όσον αφορά τον ασθενή, ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, που μπορεί να είναι από συντηρητική, να κάνουν κάποιες φυσιοθεραπείες, μέχρι και κάποιο χειρουργείο, είτε ανοιχτό είτε αρθροσκόπηση. Μία συστηματική ανασκόπηση που περιέλαβε περισσότερο από 6.000 ασθενείς και παρακολούθηση αυτών follow-up για 5 έως 20 χρόνια, συνδέθηκε σταθερά η μυροκοτηλαία πρόσκρουση, κυρίως με τύπο CAM, συνδέθηκε σταθερά με την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.
Πρέπει να πούμε ότι η μελοκοτηλία πρόσκωση δεν είναι νόσος, είναι μια παθομηχανική διαδικασία η οποία συμβαίνει όταν το οικείς μυρίο οστούν έρχεται σε επαφή με το χείλος της κοτήλης. Αυτό μπορεί να συμβεί, όπως είπαμε, και σε φυσιολογικό ισχύο, σε υπερβολική κάμψη και εσωστροφή ή μπορεί να οφείλεται και σε μορφολογικές μεταβολές που προκαλούν αυτή την πρώιμη ανώμαλη επαφή μεταξύ των οστικών δομών. Έτσι, χρόνοι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί από ποτοποζιάζουσα πρόσκωση οδηγούν σε ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτήλης, κάκωση του αρθρικού χόνδρου και επακόλουθα σε οστεοαρθρίτιδα. Εδώ έχουμε δύο πολύ χαρακτηριστικές εικόνες. Η μία επάνω αριστερά βλέπουμε ξεκάθαρα ένα φυσιολογικό ισχύο με διατήρηση του εύρους του μεσαρθρίου διαστήματος με πολύ καλή συσχέτιση των οστικών δομών μεταξύ τους. Αντίθετα, στην κάτω εικόνα βλέπουμε εκεί που υπάρχει ο αστερίσκος μία οστέινη προεξοχή, το οστέινο μπαμπ που λέμε. Αντίστοιχα με το μπλε βέλος βλέπουμε μία απώλεια της σφαιρικότητας, μία σφαιρικότητα της μοιραίας κεφαλής και όλα αυτά έχουμε να κάνουμε με κάποια, να έχουν κάποια επακόλουθα, ούτως ώστε σε μία κατά τη διάρκεια μιας κάμψης ή εσωστροφής ή και της απαγωγής του ισχύου, να δημιουργούνται βλάβες, κακώσεις, τόσο στον ενταρκτικό χόνδρο, όσο και, και στον επιχείλιο χόνδρο, με κυριότερο έβρωμα τον αποχώριστη, τον διαχωρισμό του επιχειλίου, και το βλέπουμε εδώ, συγγνώμη, εδώ ξεκάθαρα. Εδώ είναι ο διαχωρισμός. Αυτά όσον αφορά την τυπολογία τύπου CAM lesion, η οποία πολύ εύκολα μπορούμε να την διαγνώσουμε κάνοντας μια απλή προστιοπίστια ακτινογραφία. Καθώς το έβριμά μας, πάρα πολύ εμφανές, είναι η εικόνα pistol grip, δηλαδή δίκινη λαβής πιστολιού, αποτέλεσμα της απώλειας της σφαιρικότητας της κεφαλής του μυραίου. Εδώ βλέπουμε τον μηχανισμό ο οποίος ακολουθεί, ούτως ώστε με την κάψη και την εσωστροφή ο επιχείλιος χόνδρος αποθείται προς τα έξω και ο χόνδρος της άθρωσης συμπιέζεται κεντρικά προς την άθρωση και αυτό οδηγεί στον διαχωρισμό του επιχειλίου με το χόνδρο στην ζώνη μετάβασης, στο transitional zone. Έτσι έχουμε το γνωστό χοντρολάμπρα separation ή labral detachment. Περνώντας στις αλλοιώσεις τύπου pincer, εδώ πρόκειται για μια υπερκάλυψη της μοιραίας κεφαλής. Έτσι η επαναλαμβανόμενη επαφή μεταξύ του προεξέχοντος χείλους της κοτήλης και του μοιραίου αφιένα κατά την κάμψη και εσωστροφή οδηγεί σε συμπίεση του επιχειλίου χόντρου που είναι και η πρώτη δομή η οποία υπόκειται σε μένουσα βλάβη με εκφύλιση αρχικά και ρήξεις που ανεβρίσκονται κυρίως πρόστια και άνω. Θα πούμε ότι συμμετέχει και ο αρθρικός χόνδρος, αλλά κοντά στον επιχείλιο και έχουμε περιορισμένες ωστόσο αλλοιώσεις που αφορούν τον αρθρικό χόνδρο σε αυτού του τύπου την αλλοίωση τύπου pincer. Εδώ βλέπουμε σχηματικά ότι η μοιραία κεφαλή ουσιαστικά υπερκαλύπτεται από το χείλος το προεξέχον της κοτήλης, κατάσταση στην οποία συχνά συνυπάρχει και το γνωστό ως ατσετάμπουλη, ένα επικουρικό οστάριο, το οποίο επιπλέον προκαλεί προβλήματα τόσο διαγνωστικά σε εμάς, τους απεικονιστές, όσο και στους ορθοπαιδικούς. Καθότι η πρώτη διαφορική διάγνωση που θα πρέπει να κάνουμε, εάν και εφόσον υπάρχει κάποια πιθανή κάκωση, είναι να το διαφοροποιήσουμε από ένα πιθανό αποσπαστικό κάταγμα από ένα οστικό τεμάχιο λόγω της κάκωσης. Πιστεύοντας αυτές τις επιμένως τις αλλοιώσεις τύπου pincer, ο χόνδρος δέχεται αρκετές πιέσεις, συμπιέσεις λόγω της υπερκάλυψης και οι βλάβες αυτές εντοπίζονται κυρίως στο πρόστιο άνω τμήμα, ενώ σε δεύτερο χρόνο πρέπει να πούμε ότι εμφανίζονται και αλλοιώσεις στο πίστιο κάτω τμήμα της άρθρωσης με τις λεγόμενες αλλοιώσεις κοντρακούπ, που πάνε δηλαδή ανάποδα από το σημείο στο οποίο γίνεται η πρόσκωση και εδώ το βλέπουμε σχηματικά πώς γίνεται ο μηχανισμός της κάκωσης του χόνδρου του ενταρκτικού όσο και του επιχειλίου, όπου υπάρχει υπερκάλυψη της κεφαλής
και σε μία κάμψη απαγωγή ή έσω στροφή υπάρχει πρώτα η πρώτη δομή η οποία, όπως είπαμε, δέχεται τις πιέσεις, είναι ο επιχείλιος χόνδρος και σε δεύτερο χρόνο υπάρχουν αλλοιώσεις που αφορούν τον εδαφικό χόνδρο στο οπίσθιο κάτω τμήμα της άρθρωσης. Η αιτιολογία η οποία εμφανίζεται είναι πρωτογενής και δευτερογενής. Πολλές είναι οι ίδιες αιτίες, σε πολλά ενδιαφέρουν. Κόξα βάρα, παραδείγματος χάρη, στην CAM Lesion, κόξα προφούντα στη Pincer. Τραυματικές αιτιολογίες και στις δύο περιπτώσεις. Ιατρογενής με διαφορετική φυσική, φυσικά αιτία, καθώς στην CAM Lesion πρώτη προσέγγιση, αν είναι χειρουργική, μιλάμε για κάποια οστεοτομία της κεφαλής, ενώ όσον αφορά την Pincer είναι να υπάρχει κάποια υπερβολή στην βελτίωση της δυσπλασίας του ισχύου. Ο ρόλος της απεικόνησης θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός, υποστηρίζει επομένως την κλινική διάγνωση της προστριβής, καθορίζει την έκταση της βλάβης του επιχειλίου χόνδρου και αποκλεί, όπως είπαμε, άλλες παθολογίες που μπορούν να έχουν αλληλοεπικαλούμενα συμπτώματα. Αρχική προσέγγιση, προστιοποίηση ακτινογραφία, με τα πόδια του ασθενή σε έσω στροφή περίπου 15 μοίρες για να εξασφαλιστεί η απεικόνηση της εξωτερικής συμβολής μυριαίας κεφαλής και αυχένα. Η αξονική τομογραφία προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για τις οστικές δομές και πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η 3D ανασύνθεση, κυρίως σε προεχειρητικούς ελέγχους, καθώς μπορεί ο ορθοπαιδικός να σχεδιάσει το χειρουργείο που θα πρέπει να κάνει. Ενώ η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής, gold standard εξέταση για την εκτίμηση των μαλακών μορίων, τόσο των ενταρθρικών όσο και των εξαρθρικών. Οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πολύ καλά την ανατομία της λόγω άρθρωσης, να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι φυσιολογικές δομές, να τις αναγνωρίζουμε εύκολα. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είμαστε σε μια μαγνητική αρθρογραφία. Στην αριστερή εικόνα είναι μια ταφένα ακολουθία στεφανιαία με καταστολή του λίπους. Αυτές είναι όλες τις φυσιολογικές δομές. Είναι ο εγκάρσιος σύνδεσμος και είναι αυτός εδώ. Είναι ο στρογγύλος σύνδεσμος, είναι ο ενταρθρικός χόνδρος, είναι η άβλακα, περιεπιχείλια άβλακα κτλ. Γιατί διαφορετικά θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία υπερδιάγνωση και να δώσουμε λαθασμένες πληροφορίες στους συναδέλφους. Εδώ βλέπουμε μία φυσιολογική ανατομία σε οβελίο επίπεδο, πάλι μαγνητική αρθρογραφία, ταφένα ακολουθία. Μας βοηθάει πάρα πολύ να ορίσουμε και να έχουμε ένα φανταστικό ρολόι στο μυαλό μας, έχοντας τις ομπελίες τομές από τη μαγνητική τομογραφία της κατησίων άρθρωσης, με το 12 να είναι στην κορυφή, στην οροφή της κοτήλης, την ώρα 6 να βρίσκεται περίπου, να πούμε, στον εγκάρσιο σύνδεσμο, 3 είναι στο πρόσφυγανό τμήμα, 9 είναι οπίσθιο και κάτω τμήμα της λογοάρθρωσης. Σημαντικό επίσης, όπως είπα, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το supracetabular notch, το φυσιολογική σχισμή άβλακα που υπάρχει στην υπερκοτηλιαία επιφάνεια, που θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να πει ότι υπάρχει πιθανότατα κάποιο χόνδρινο έλλειμμα εκεί, όμως είναι μια φυσιολογική απεικόνηση, καθώς και το περιλάμπρα VCS έμπροσθεν του ακέραιου κατά τα άλλα πρόστιου επιχειλίου χόνδρου, ο οποίος είναι εδώ. Εδώ βλέπουμε το ρετσές μπροστά του. Εδώ παραθέτω έναν πίνακα με το πρωτόκολλο των εξετάσεων τόσο της μαγνητικής τομογραφίας όσο και της μαγνητικής αρθρογραφίας, σύμφωνα με τα τελευταία guidelines του European Society of Musculoskeletal and Radiology. Με αυτές τις παραμέτρους τις οποίες παίρνουμε και τα λοιπά, με συγκεκριμένες ακόμα όσον αφορά το FOV, δηλαδή το Field of View και τα λοιπά, μπορούμε να πούμε απόλυτα καλυμμένοι για το μεγαλύτερο μέρος των εξετάσεων και να μπορούμε να απαντήσουμε στα περισσότερα ερωτήματα τα οποία μπορεί να μας τεθούν από τους ορθοπαιδικούς.
Έτσι, ένα review 19 μελετών έδειξε ότι η μαγνητική αρθρογραφία έχει ευαισθησία από 69% στην εντόπιση των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου. 12 από αυτές έχουν ευαισθησία πάνω από 90%. Μία μετα-ανάλυση όμως στις 18 μελετών έδειξε ότι η MRI και η MRA έχουν ευαισθησία, χαμηλή ευαισθησία, αλλά καλή ειδικότητα στην εντόπιση των βλαβών του χόνδρου στην κατησχείων άρθρωση. Αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο χόνδρος στην κατησχείων άρθρωση είναι πιο λεπτός σε σχέση με αυτό που παραδείγματος χάρη στην καταγόνη άρθρωση και γι' αυτό υπόκειται σε partial volume effect λόγω της σφαιρικής μορφολογίας του χόνδρου. Επομένως, παρόλο που έχουμε μια εξαιρετική απόδοση στο να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αλλοιώσεις των επιχείλιο χόνδρο, όσον αφορά τον ενταρφικό χόνδρο, τα πράγματα εκεί λίγο γίνονται πιο δύσκολα, ακόμα και με τη μαγνητική αρθρογραφία, η οποία ωστόσο επιτρέπει την καλύτερη αναγνώριση της ρήξης του επιχειλίου και των μικρών ύπουλων αρχόμενων μικροδιαβρώσεων στον χόνδρο. Σημαντικό πέρα από την TAF1 ακολουθία είναι να παίρνουμε και μία ακολουθία fluid sensitive, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί το είδημα που πιθανότατα να υπάρχει στον μυελό των οστών, καθώς και στις υποχόνδρες ή παραπηχείλες. Επίσης, η δυνατότητα μέτρησης της γωνίας alpha angle, η οποία μετριέται σε εγκάρσεις λοξές τομές, με τιμές μεγαλύτερες των 55 μοιρών να θεωρούνται παθολογικές. Βέβαια, εδώ παίζουν αυτές οι τιμές, γιατί μπορεί να είναι από 55, άλλοι θεωρούν ότι τις 60 μοίρες παθολογικές. Πάντως, έχει επικρατήσει περισσότερο να θεωρούνται οι 55 μοίρες το όριο μιας φυσιολογικής γωνίας α. Η μέτρηση, επομένως, της γωνίας α είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε την παθολογική μορφολογία του μοιραίου οστού. Γνωματεύοντας μία μαγνητική ισχύου άρθρωσης ή μαγνητική αρθρογραφία της κατησχείων άρθρωσης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μία checklist, δηλαδή τι πρέπει πληροφορίες να δώσουμε στο πόρισμά μας στους ορθοπαιδικούς. Αυτό αφορά φυσικά και τις ανομαλίες, τις μορφολογικές, τις οστικές που θα μπορούν να υπάρχουν, τις αλλοιώσεις που αφορούν τον επιχείλιο χόνδρο και τον ενταρχικό χόνδρο, οι μετρήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε, πέρα από την alpha angle και το femoral intervention παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ή και άλλες κακώσεις που μπορούν να συνυπάρχουν στις πέριξε δομές. Εδώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε μία στεφανία τομή από μαγνητική αρθρογραφία, TAF1 ακολουθία με καταστολή του λίπους. Στο ανοιχτό βέλος, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα την ρήξη του επιχειλίου χόνδρου. Τα κίτρινα βέλη μας δείχνουν την βλάβη στον ενταρθρικό χόνδρο σε παρακείμενη θέση. Υπάρχει μία delamination του χόνδρου σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ φυσικά στα όρια μεταξύ κεφαλής και αυχένα υπάρχουν οι συνοβιακές κύστης ενθυλάκωσης της Ειρηνίσον Πιτ, οι οποίες σε αυτή την περίπτωση εμπλουτίζονται με το σκιαγραφικό το γαδολίνιο. Οξύ, βλέπουμε εδώ πέρα μια λοξύ εγκάρσια τομή, PD ακολουθία, μαγνητική τομογραφία, οστική προεξοχή στη συμβολή κεφαλής αυχένα. Αυτό προκαλεί την απώλεια, το offset of the femoral head neck junction, που είναι άλλος ένας σημαντικός δείκτης για τον οποίο κάνουμε μετρήσεις για να ποσοτικοποιήσουμε, όπως είπαμε, την οστική παραμόρφωση. Εδώ είμαστε πάλι σε στεφανίαιο επίπεδο, τα φένα ακολουθία με καταστολή του λίπους, μαγνητική αρθρογραφία, common morphology, υπάρχει ρήξη του επιχειλίου χόνδρου ξεκάθαρη, βλέπουμε πώς επικοινωνεί, πώς έρχεται πλέον στο σκιαγραφικό και μπαίνει μέσα, υπάρχει διαχωρισμός και φυσικά και αναγνωρίζουμε και την common μορφολογία του μοιραίου οστού. Εδώ σε μία οβελιαία τομή καταστολής του λίπους πρώτον density ακολουθία,
Βλέπουμε πέρα από την ρήξη του επιχειλίου, η οποία είναι το μεγάλο βέλος, εδώ υπάρχει ρήξη του επιχειλίου, συνυπάρχει ένα πολυλογωτό μόρφωμα με υψηλό σήμα στην ακολουθία, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μία παραεπιχείλια κίστη, το οποίο είναι όμως και ένα έμεσο σημείο, γιατί πολλές φορές, αναλόγως και με το μαγνητικό τομογράφο τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, μπορεί μία μικρή ρήξη του επιχειλίου να μην είναι δυνατή να την αναγνωρίσουμε. Ωστόσο, βλέποντας μία παραεπιχείλια κίστη σε παρακείμενη θέση, θα πρέπει σίγουρα να μας θορυβήσει και να σκεφτούμε πιθανή ρήξη του επιχειλίου χόνδρου. Εδώ βλέπουμε πάλι σε οφελείο επίπεδο με καταστολή του λίπους, μαγνητική αρθρογραφία. Πέρα από την ρήξη του επιχειλίου, την απώλεια ενδαρθρικού χόνδρου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία απώλεια της τάξης μεγαλύτερη του 50% απώλειας χόνδρου και ταυτόχρονα συνυπάρχει, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα πάνω στην ορφή της κοτήλης, ότι υπάρχει στο πρόσθετο έξω τμήμα οστικό ίδημα, δηλαδή αρχίζει ήδη να συμμετέχει το υποχόνδριο οστό. Άλλο ένα παράδειγμα ρήξης του επιχειλίου χόνδρου, πάλι σε μαγνητική τομογραφία. Έχουμε δύο, και σε οβελίαιο και σε λοξί εγκάρσιο επίπεδο, τα φαίνα ακολουθία, με ξεκάθαρα ευρήματα ρήξης του επιχειλίου χόνδρου. Βλέπουμε πώς ξεχωρίζει απώλεια της συνέχειας των δομών και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Σημαντικό είναι να πούμε ότι πολλές φορές θα πρέπει να επιβεβαιώνουμε το εύρημά μας σε πολλές τομές και όχι μόνο σε μία. Δηλαδή, ένα εύρημα το οποίο το βλέπουμε π.χ. στην εγκάρση αλοξή τομή, θα πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον στο βελαιό επίπεδο να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Εδώ βλέπουμε σε ασθενή 32 ετών, παίχτης ποδοσφαίρου με κάκωση, πραγματοποιήθηκε μαγνητική αρθρογραφία, τάφε ένα ακολουθία σε στεφανιαίο, σε εγκάρσια λοξή τομή και στεφανιαίο επίπεδο ταφ2 ακολουθία και οι δύο με καταστολή του λίπους. Έχουμε αλλοιώσεις, σημαντικές αλλοιώσεις που αφορούν τον αρθρικό χόνδρο της κεφαλής του μοιραίου οστού, καθώς και την ρήξη στο προστιανό τμήμα του επιχειλίου χόνδρου. Στην επάνω αριστερή εικόνα βλέπουμε πώς γίνεται η μέτρηση της γωνίας α, όπου έχουμε μία γραμμή να διαπερνά τον κεντρικό άξονα του αυχένα του μοιραίου, να φτάνει μέχρι την το κεντρικό σημείο της κεφαλής του μοιραίου οστού και η άλλη γραμμή να εκτείνεται από το κέντρο της κεφαλής του μοιραίου οστού, κυρίως στο σημείο όπου αρχίζει να προεξέχει η συμβολή μεταξύ κεφαλής και αυχένα. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι είναι μια παθολογική μέτρηση, μας βγάζει περίπου στις 87 μοίρες αν δεν κάνω λάθος, και αυτό οφείλεται στην οστέινη προεξοχή, το οστέινο bump που υπάρχει εδώ, και αυτό φυσικά μεγαλώνει τη γωνία της αλφα άγγλου και το οποίο φυσικά είναι το παθολογικό. Στην άλλη στην διπλανή εικόνα έχουμε τις μετρήσεις όπου βλέπουμε σε μια pincer type lesion όπου η πράσινη διακυπωμένη γραμμή αντιστοιχεί στο πρόστιο τείχωμα της κοτήλης, βρίσκεται επί τα εκτός του πιστίου τειχώματος, εύρημα συμβατό με πίνσερ, όπου βλέπουμε μετά στην κάτω εικόνα ασθενής 48 ετών, γυναίκα, με μορφολογία πίνσερ και έχουμε την ρήξη του επιχειλίου χόντρου στο πρόστιο άνω τμήμα, είναι το ανοιχτό βέλος. Όμως, σε συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε αρχίσει ήδη να υπάρχουν οι αλλοιώσεις, αρχόμενες αλλοιώσεις στο πίστιο κάτω τμήμα,
με αλλοιώσεις στον αρθρικό χόνδρο, εκφύλιση και ταυτόχρονα υπάρχει και μία ελάττωση του εύρους του μεσαρθρίου διαστήματος σε αυτό το τμήμα. Περνώντας στις μετρήσεις που αφορούν το femoral intervention, αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με αξιολογικό και με μαγνητικό τομογράφο. Η επιλογή έγκυται και σε εμάς αλλά και στους ορθοπαιδικούς, κάθε μία με τα προτερήματά της. Εδώ βλέπουμε τη γωνία που σχηματίζεται, που σχηματίζει ο κεντρικός άξονας και η στροφή του αυχένα του μοιραίου οστού, σε συσχέτιση βέβαια με τους μοιραίους κονδύλους, όπου παίρνουμε την εφαπτώμενη από το πίσω τμήμα των μοιραίων κονδύλων. Σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι γωνίες, αν έχουμε μία εξωστροφή των μοιραίων κονδύλων, αυτές οι μετρήσεις αφαιρείται η μένα από τη δε, δηλαδή η α από την β, αφαιρούμε είναι α μείον β, ενώ όταν υπάρχει εσωστροφή, αυτές οι μετρήσεις, οι γωνίες προστίθενται μεταξύ τους. Και να πούμε ότι η φυσιολογική, να πούμε, μέτρηση μιας femoral intervention είναι περίπου 12-13, μάλλον 10 με 15 μοίρες είναι στα φυσιολογικά πλαίσια. Εδώ είναι μια μαγνητική αρθογραφία PD, χωρίς καταστολή του λίπους, στην οποία έχει ασκηθεί ελπτική δύναμη στο ισχύο, ούτως ώστε λίγο να έχουμε μια καλύτερη απεικόνιση του ενταρθρικού χώρου, του μεσαρθρίου διαστήματος, ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε πάρα πολύ καλά, βλέπουμε και από τα βέλη μας, τόσο την απώλεια του αρθρικού χόνδρου, όσο και τις μικροδιαβρώσεις οι οποίες υπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και τις υποχόνδρινες κύστες, οι οποίες αναπτύσσονται στο πρόστιο τμήμα της κοτήλης. Εδώ βλέπουμε τις παραμέτρους, alpha angle είπαμε και femoral intervention, υπάρχει βέβαια και το next alpha angle, το οποίο όμως γίνονται μετρήσεις καθαρά σε μια ακτινογραφία, ενώ οι άλλες μετρήσεις γίνονται τόσο με αξονική όσο και με μαγνητική τομογραφία, και είναι αυτές που κυρίως μας ενδιαφέρουν, με τις φυσιολογικές περίπου τιμές οι οποίες υπάρχουν και ποιες είναι οι παθολογικές. Τώρα, υπάρχει μία αντιπαράθεση μεταξύ να έχουμε large small fob. Κάθε μία έχει τα προτερήματά της. Σίγουρα ένα ευρύ field of view μας δίνει καλύτερη δυνατότητα να δούμε τις παρακείμενες δομές. Έτσι μπορούμε να απεικονίσουμε παραδείγματος χάρη τις ιερολαγώνες και να δούμε ότι υπάρχει ένα οστικό είδημα. Ή να πάρουμε τομές μέχρι τους μοιραίους κονδύλους και να μπορούμε να κάνουμε τις μετρήσεις για το femoral torsion. Αντίθετα, ένα μικρό field of view μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να αξιολογήσουμε μία παραμόρφωση των οστικών δομών, όπως είναι η CAM, και να αξιολογήσουμε σαφώς καλύτερα τις ενταρθρικές βλάβες που αφορούν τον ενταρθρικό χόνδρο καθώς και τον επιχείλιο. Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας είναι, μπορούμε να πούμε, περιορισμένος στην πρώιμη διαγνωστική διαδικασία των ασθενών με μυροκοτηλία πρόσκληση. Εξαιτίας της καλύτερης διακριτικής ικανότητας μεταξύ των μαλακών μορίων και του οστού και της 3D ανασύνθεσης αποκλειστικά των ασθενών δομών, είναι ανώτερη συγκριτικά με την μαγνητική τομογραφία και αρθρογραφία στην αξιολόγηση των οστικών δομών. Για τη δυναμική εκτίμηση του femoroacetabular impingement έχουν αναπτυχθεί ειδικά software και τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε δεδομένα της CT από τη λεκάνη μέχρι και τους μοιραίους κονδύλους. Εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε μια πολύ ωραία ανασύνθεση 3D με αξονικό τομογράφο, όπου ένας ασθενής 27 ετών, ο οποίος έπαιζε μπάσκετ και υπέστη μια κάκωση, έκανε την ακτινογραφία του και στην ακτινογραφία προς το οποίο προβολή βλέπουμε απλά μία ανομαλία της βαρυφής στο πρόστιο χείλος της κοτήλης, στο πρόστιο τείχμα της κοτήλης.
Πραγματοποιήθηκε φυσικά η αξονική τομογραφία και σε 3D ανασυνθέσεις βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μικροκάταγμα, ένα κάταγμα στο προεξέχον χείλος της κοτήλης, η οποία περκαλύπτει την κεφαλή του μυριαίου, πράγμα το οποίο φυσικά έπρεπε αυτό να αφαιρεθεί, να γίνει ένα τρίμινγκ της περιοχής, καθαρισμός, και έτσι ο ασθενής επέστρεψε χωρίς πλέον να εμφανίζει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ισχυαλγία ή να έχει κάποιο περιορισμό στις κινήσεις ή κάποια προβλήματα στη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Όπως είπαμε, η Alpha Angle μετρείται και με τον αξονικό και με τον μαγνητικό τομογράφο. Εδώ είναι άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς γίνεται. Παίρνουμε τον κύκλο ακριβώς που να αντιστοιχεί στην κεφαλή του μοιραίου. Η μία γραμμή, όπως είπαμε, διαπερνά τον κεντρικό άξονα του αυχένα και η δεύτερη γραμμή είναι αυτή η οποία, ας πούμε, ότι προεξέχει από την ακτίνα της κεφαλής, από το κέντρο της ακτίνας της κεφαλής στα όρια της συμβολής κεφαλής και αυχένα. Μετά έχουμε την μέτρηση του Femoral Head Neck Offset Measurement, όπου είναι η απόσταση, η ιδέα η οποία ουσιαστικά μας ενδιαφέρει. Αυτή η απόσταση σχηματίζεται μεταξύ της B και της C γραμμής, οι οποίες η μία μεν B είναι η γραμμή η οποία, παράλληλα, η οποία εκτείνεται από τον φλοιό του αυχένα και η C αντίστοιχα από τον φλοιό της κεφαλής του μοιραίου. Όταν αυτή η απόσταση είναι μικρότερη των 8 χιλιοστών, είναι ένδειξη παθολογίας. Τέλος, μετράμε επίσης και το acetabular version angle. Είναι μία μέτρηση η οποία πραγματοποιείται για να δούμε αν υπάρχει το acetabular retroversion, το οποίο και μας ενδιαφέρει, το οποίο κάτω από τις 15 μοίρες είναι παθολογικό, η οποία δημιουργείται ως εξής. Παίρνουμε μία οριζόντια γραμμή που αφορά το οπίσθιο τείχομα, την οπίσθια γωνία της κοτήλης. Η γραμμή B η οποία ενώνει το πρόσθεο με την οπίσθια γωνία της κοτήλης και η γραμμή C η οποία είναι κάθετη και διαπερνά το κέντρο της μοιραίας κεφαλής και είναι κάθετη προς την γραμμή α. Αυτή η γωνία που σχηματίζεται η θήτα μεταξύ B και C είναι το acetabular version angle, το οποίο μας δίνει μετρήσεις που είναι χρήσιμες για να καταλάβουμε τη μορφολογία της κοτήλης σε σχέση με την κεφαλή του μοιραίου. Επομένως, τα ευρήματα που έχουμε όσον αφορά τουλάχιστον την μυροκοτηλαία πρόσκρουση, η μαγνητική, η τομογραφία και η αξονική προσφέρουν τα ίδια όσον αφορά τις μετρήσεις, όπως είδαμε και στην Alpha Angle, αλλά και στο πάχος του αυχένα του μοιραίου. Ωστόσο, η μαγνητική, όπως είπαμε, δίνει πολλές περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις βλάβες στους χόνδρους και στον επιχείλιο χόνδρο της άρθρωσης, ενώ η αξονική τομογραφία μας δίνει πληροφορίες για πιθανές οστεοποιήσεις ή επασβεστώσεις στα όρια της κοτήλης ή κάποια σκλήρυνση οστική, καθώς και υπαρθρικές πιθανές κύσεις που μπορεί να συνυπάρχουν. Περνάμε τώρα λίγο στην ισχυοφέμωρα λυπίσμεν, στην ισχυομοιραία πρόσκουση, που έχει μια κλινική εκδήλωση με ισχυαλγία και άλλο στο γλουτό. Συνδέεται με ελάττωση του εύρους του ισχυομοιραίου διαστήματος, με φαινόμενα πρόσκουσης που αφορούν το τετράγωνο μοιραίο μη. Ο ισχυομοιραίος χώρος ορίζεται ως η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του ισχυακού κυρτώματος και του ελάσσονος προχαντήρα, ενώ ο χώρος του τετράγωνου μοιραίου μη ορίζεται ως η μικρότερη απόσταση μεταξύ της άνω-έξω επιφάνειας της έκθεσης των οπίσθιων μοιραίων και της οπίσθιας έσω επιφάνειας του λαγονοψοίτη. Σε ασθενείς με ισχυοφέμωρα λυπίτσμεντ και τα δύο προαναφερθήντα αναδρομικά διαστήματα φαίνεται να είναι σημαντικά στενωμένα, με αποτέλεσμα αλλοιώσεις στον τετράγωνο μοιραίο μη.
Εδώ βλέπουμε σε αντιπαράθεση ακριβώς πώς γίνονται οι μετρήσεις στον αξονικό και τα ευρήματα που έχουμε στο μαγνητικό τομογράφο. Επομένως, η αξονική εντοπίζει τις σωστικές αλλοιώσεις και επιτρέπει την ακριβή μέτρηση αυτών των διαστημάτων, ενώ η μαγνητική τομογραφία μας δίνει ξεκάθαρα, παραδείγματος χάρη εδώ ακριβώς που είναι τα βέλη, το είδημα το οποίο αναπτύσσεται αφωτερόπλευρα στον τετράγωνο μοιραίο μη, όπου ουσιαστικά γίνεται και η μέγιστη πρόσκληση. Περνάμε στην υπακάνθια πρόσκληση. Ανώμαλη παρυφή μεταξύ μιας διαπλατισμένης ή κακώς προσανατολισμένης προστιοπίστιας κάτω λαγόνιας άκανθας και του άπου πρόστιου μοιραίου αφιένα κατά την κάμψη του ισχύου. Αποσπαστικές κακώσεις της πρόστιας κάτω λαγόνιας άκανθας αποτελούν την πιο συχνή αιτία και συνήθως ανεβρίσκονται σε νεαρούς αθλητές στίβου και ποδοσφαίρου και μπορεί να συνδυάζεται και με αλλοιώσεις τύπου ΚΑΜ μυροκοτηλίας πρόσκλησης. Η ανώμαλη παρυφή της πρόσθεσης κάτω λαγόνιας άγκαρτας παρατηρήθηκε σε αποσπαστικά κατάγματα, ενώ όταν παρουσιάζονται ομαλά όρια οφείλονται κυρίως σε αναπταξιακές αιτίες. Μπορεί να παρατηρηθεί και ασβεστοποιός τενοντοπάθεια στην κατάφυση του ορθού μοιραίου τένοντα, καθώς και κυστικές αλλοιώσεις στον αφιένα του μοιραίου οστού. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην εικόνα, βλέπουμε σε ένα παιδί 14 ετών, ποδοσφαιριστής και με ιστορικό σχετικά πρόσφατης κάκωσης με αποσπαστικό κάταγμα. Περνώντας στην πρόσκληση του μείζωνος τροχαντήρα, πρόκειται για μια αλλοίωση η οποία οφείλεται σε πρόσκληση μεταξύ του μείζωνος τροχαντήρα και του λαγωνίου ή του οπίστιου χείλους της κοτήλης κατά την απαγωγή του ισχύου σε πλήρη έκταση σε ασθενείς με βραχή μοιραίο αφιένα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνους, αναφέρουμε το Perthes disease, κοξαβάρα, κάποιος τραυματισμός ή ακόμα και μια λίμωξη στο φλεγμονή, στο ισχύο. Η ακτινογραφία σε αυτή την περίπτωση είναι η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση του λόγου συνδρόμου με την απεικόνηση του φορεξέχοντα μείζωνα τροχαντήρα. Περνάμε στο κροτούν ισχύο, κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αίσθηση αναπήδησης στο ισχύο που συνοδεύεται από κρυγμό είτε επώδυνο είτε ανώδυνο. Το συναντάμε εντονότερα σε δρομείς, σε ποδοσφαιριστές, σε χορευτές, σε αθλήματα τέλος πάντων, που απαιτούν επαναλαμβανόμενη κάμψη του ισχύου. Εδώ έχουμε μια εγκάρσια τομή με καταστολή του λίπους ποιντή ακολουθία και βλέπουμε στα βέλη τα ανοιχτά είδημα το οποίο κατέρχεται κατά την κατάφυση ας πούμε, έτσι, του λαγωνοψωίτη προς τον ελάσσονα τροχαντήρα. Εδώ είμαστε βέβαια λίγο πιο ψηλά, αλλά αυτό επεκτείνεται και προς τα κάτω. Και φυσικά έχουμε και μια προβολή των μυρίων της κοτήλης, το πρόσωπο τμήμα της κοτήλης. Τώρα, συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλοιώσεις πρόσκλησης οφείλονται σε επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς και θεωρείται ότι μπορούν να αποτελούν πρόδρομο πρόωρης κλειστικής αρθρίτιδας. Αρχικώς θα πρέπει να διενεργείται μια ακτινογραφία λεκάνης ισχύων για να εκτιμηθεί η παρουσία μιας οστεοαρθρίτιδας ή πιθανών μορφολογικών ανομαλιών της κοτήλης και του μοιραίου οστού, του εγγύς μοιραίου οστού. Όσον αφορά το large fov της MRI στη λεκάνη και το καταγόνιο αρθρώσεων, θα πρέπει να διενεργείται για τον καθορισμό της περιστροφής του μοιραίου οστού, αλλά και για να αποκλειστούν παθολογίες οι οποίες κλινικά μπορούν να μιμηθούν την μυροκοτηλία πρόσκληση, όπως η ιερολαγωνίτιδα και τα κατάγματα καταπώνησης. Ενώ όταν έχουμε μικρό field of view στη μαγνητική τομογραφία, είτε με χορήγηση είτε χωρίς χορήγηση, ενταρχική χορήγηση και γραφικής ουσίας, χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν οστικές ανομαλίες και να καθοριστεί η έκταση των ενταρθρικών ανομαλιών, όπως η κακώση του επιχειλίου και του ενταρθρικού χόνδρου. Η αξονική τομογραφία, αν και έχει δευτερεύοντα ρόλο στους ασθενείς με αλλοιώσεις πρόσκλησης, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη μορφολογία των οστικών δομών. Και επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι μετρήψεις, όπως είναι η αλφα άγκλη, το femoral derivation, το acetabular derivation άγκλο, καθώς και το femoral head neck offset, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τις δομικές
και οι λειτουργικές ανομαλίες των κατησυχίων αρθρώσεων που καθορίζουν τη θεραπευτική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εντυπωσιακή η παρουσίαση με πόσες δεδομένες και πόσα υλικά που μπορεί να προκύψουν. Η καθημερινή έτσι, ενασχόληση μου είναι μέχρι και στις πιο σύνθετες κακώσεις από άσκηση αθλητής αθλητικών δραστηριοτήτων και πώς προεξεγγερμένες πληροφορίες που αναδρώσει στη γεωμαγνητική τομογραφία με ή χωρίς την η χρήση της έγχυσης σκηγραφικού στον αθλητικό θύλακα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από το παιδόκλημα τη ΡΕΑ από το διαδίκτυο. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Αλλιώς προχωράμε στον Αντώνη του Ατζητούνα, ο οποίος είναι γεγόμενος δημιουργίας του ΑΧΕΠΑ, που μας παρουσιάσει κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά και στη συνέχεια πάλι βλέπουμε αν υπάρχει θέμα για συζήτηση. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ειδικευόμενος τεχνολογίας στα ΧΕΠΑ, ονομάζομαι Χατζημένος Αντώνιος και θα σας παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά σχετικά με το θέμα του σημερινού μετεκπαιδευτικού μαθήματος που παρουσίασε προηγουμένως ο κ. Παπαδόπουλος. Το πρώτο περιστατικό αφορά γυναίκα 26 ετών, η οποία παραπέμφθηκε λόγω αναφέρομενου άλλου αριστερού ισχύου καταδικάμψη και την αστροφή και διενεργήθηκε ανάγκη τη τομογραφία. Όπως βλέπουμε σε τα φαίνα ακολουθία, σε στεφανιές και γκάσεις τομές, παρατηρούμε ότι υπάρχει απώλεια της σφαιρικότητας, της φυσιολογικής σφαιρικότητας των μυρίων κεφαλαίων, κυρίως αριστερά. Κάτι που μας προειδάζει για κοντυλομυριαία την πρόσκληση. Πάλι σε τα φαίνα ακολουθία, στεφανιές τομές, βλέπουμε ότι ο επιχείλιος πόνδρος στην αριστερή κοντήλη είναι επιτροφικός σε σχέση με τον αριστερό, με τον δεξιό. Σε ποινική ακολουθία με καταστολή του λίμπου, σε λοξές εγκάσεις τομές, αναδεικνύεται η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου και παρατηρούμε και περί επιχείλιου κήτη, που είναι καλύτερα στις επόμενες εικόνες. Πάλι σε ποινική ακολουθία με καταστολή του λίμπου, σε δημιουργικές εικόνες σε στεφανιές τομές. Η παρεπιχειλιακή στη είναι ένα έμεσο σημείο ρήξης του επιχείλιου χόνδρου, όπως αναφέρεται και εμείς στην παρουσίαση. Και είναι αλλιώς αυτές αφορούν καταρχάς στον πρόσθε άλλο επιχείλιο χόνδρο, που είναι χαρακτηριστικό, όπου συνήθως συμβαίνει η ρήξη σε περιπτώσεις κοντυλομερίας πρόσκωσης, εκεί παρατηρούμε τις αλλοιώσεις. Τώρα, σε τα δύο ακολουθία με καταστολή του λίπους εγκάρτης, σαν πτυχίο έβλεμα στη συγκεκριμένη ασθενή, βλέπουμε αλλοιώσεις και κανοντίδρας τους συνέξεις των δεξιών χρησίων μυριαίων. Το δεύτερο περιστατικό αφορά γυναίκα 30 ετών, η οποία παραπέμφθηκε προς εξέταση λόγω ισχυαργίας από το αερόπλευρα. Σε τα φαίνα ακολουθία στεφανιές τομές, βλέπουμε ότι οι οστικές δομές των κατησυχίων αρθρώσεων έχουν φυσιολογική μορφολογία, τόσο υπάρχει δηλαδή φυσιολογική σφαιρικότητα στις μυριαίες κεφαλές. Δεν παρατηρούμε κάποια μορφολογική αλλίωση ενδοαρθρικά. Ενώ σε επειδή ακολουθία σε λοξές εγκάσεις στο μέσο με καταστολή του λίμπους, βλέπουμε ότι ο ενδοαρθρικός πόνδρος έχει ομαλή παρυφή. Ωστόσο, όπως φαίνεται σε τα δύο ακολουθία με καταστολή του λίπους, σε λιάσεις τομές, υπάρχουν αλλοιώσεις, κρατικές αλλοιώσεις τόσο του μικρού, του, έως και του μέσου γλυτίου μειός, άμφω.
Ενώ πάλι σε ταρδίδα κολληστία με καταστολή του λίπους σε λίγο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρούμε ότι υπάρχει στένωση των ισχυμερίων διαστημάτων, υπάρχει αυξημένο σήμα των εθνικών τετράγων μυρίων μειών από την πλευρά, που όπως είπαμε είναι χαρακτηριστικά που συναντάμε στη ισχυμερία πρόσκουση. Ενώ παρατηρούμε επίσης και αλλοιώσεις σε περιδεροτήτητα στην έκθεση των οπτικών μοιραίων δεξιά. Και το τρίτο περιστατικό αφορά ασθενή 14 ετών, η οποία παραπέθηκε για εξέταση λόγω της χέρια στο τρέξιμο και αδυνάθληση και αστάθειας και πτώσεων. Διενεργήθηκε η ξωνική τομογραφία και πραγματοποιήθηκαν ορισμένες μετρήσεις, οι οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η πρώτη μέτρηση αφορά τη γωνία στροφής της οθόνης που την περιγράψαμε και πριν, η οποία γίνεται την πρώτη, δεύτερη και τρίτη κοντιλιαία ώρα. Εμείς στο συγκεκριμένο περιστατικό έγινε στην τρίτη κοντιλιαία ώρα, δηλαδή στο επίπεδο του προστίου άνω του κόμματος της κοντήλης. Την υπολογίζουμε ουσιαστικά ενώνοντας το πρώτο εκδοπής του χείλους της κοντήλης και φέροντας μια κάθετη σε γραμμή που διέρχεται είτε από το κέντρο, είτε από το κέντρο των μυριών κεφαλών, είτε από τα απίστευτα κόμματα της κοντήλης. Φυσιολογικές τιμές είναι 12 με 20. Στον παιδιατρικό πληθυσμό, δηλαδή σε ασθενείς από 0 έως 18 ετών, διαφοροποιείται ανάλογα με το αν έχει γίνει η σύγκληση ή όχι των επιφύσεων. Και προχωρώντας στο περιστατικό, φέρουμε μια γραμμή αναφοράς, η οποία είτε διέρχεται από τις μυρίες κεφαλής, όπως είπαμε, είτε από τα απίστευτα κόμματα της κοντήλης. Και η γωνία που σχηματίζει ανάμεσα σε κάθετη, σε αυτή τη γραμμή αναφοράς, και σε γραμμή που φέρουμε, που ενώνει ουσιαστικά το πρόσωπο και επίση χείλη τη κοντήλη, είναι η γωνία στροφή τη κοντήλη. Εδώ είναι 17 και 6 δεξιά, 17 και 8 αριστερά, σε φυσιολογικά όρια. Τα όρια που χρησιμοποιούν εδώ είναι το 19 σε 4, που οι ασθενεί είναι 14 ετών με σύγκληση των φύσεω. Λοιπόν, η δεύτερη γωνία που υπολογίζουμε είναι η γωνία πρώτης κλίσης του μυριαίου. Υπολογίζουμε ουσιαστικά δύο γωνίες, μια τη γωνία του αφιέρα του μυριαίου και τη γωνία μεταξύ φαπτωμένης του μυριαίου κονδύλου, στην οποία είναι η επιφάνειά του. Και είτε αφαιρούμε είτε προσθέτουμε, όπως είπαμε προηγουμένως. Οι φυσιολογικές τιμές είναι 30 με 40 στη γέννηση, σταδιακά φθήνουν, φτάνουν στις 10 με 15 ως ενήλικες. Εδώ βλέπουμε η πρώτη γωνία που υπολογίζουμε είναι η γωνία του αφιέρα του μυριαίου. Και η δεύτερη γωνία είναι μεταξύ οριζόντιας γραμμής και της εφαπτώμενης στην οποία θα επιφάνεια των μυριαίων κονδύλων. Και ανάλογα με αν οι κονδύλοι έχουν φορά προς τα έσω ή προς τα έξω, προσθέτουμε ή τα αφαιρούμε την δεύτερη από την πρώτη. Εδώ προσθέτουμε. Οπότε, τελικά η γωνία προς τις κλίσεις του μυριαίου βγαίνει 43 δεξιά και 35 και 7 αριστερά. Είναι αυξημένοι οι τιμές. Έχουμε δηλαδή αυξημένη προς τα κλίσεις του μυριαίου και σχετίζεται και με τα συμπτώματα της ασθένους και έχει βρεθεί σχέση και με την ισχυμερία πρόσκουση. Αυτά είναι περιστατικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση. Είναι βέβαια ο Σιωτή Μαθήμου. Αλλά θα σα κάνω λίγο μόνο και για τι συμβάσει να ξεχάσετε τι πολύ εκπαιδευτικέ. Θέλω να ρωτήσω αν είναι ω να πω την ηλική εικόνα για την διάθεση του αν έχουμε κάποια συγκεκριμένη συμπτωματολογία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ώστε να υποψιαστούμε και να κάνουμε τους αντίστοιχους πολιτισμούς. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία η απάντηση υπάρχει και δεν υπάρχει. Με ποια έννοια? Επειδή υπάρχει μια εντοβάθεια άρθρωση, πολλές φορές η συμπτωματολογία επικαλύπτεται είτε είναι από μυρκοτηλία πρόσκληση, είτε είναι από κάποια ιεροναδομή, είτε από οτιδήποτε άλλο.
Όμως σίγουρα ένας ασθενής με μυροποτηλιαία πρόσκληση εμφανίζει άλβος στο ισχύο, οπότε όταν δίνει το βάρος ή στηρίζεται δηλαδή στην άρθρωση, όταν κάνει έσω στροφή και όταν έχει απαγωγή του ισχύου. Επίσης, επειδή εδώ έχουμε δει ότι υπάρχει και μία μικροαστάθεια. Η μικροαστάθεια είναι αποτέλεσμα της ρήξης του επιχειλίου χώμου. Άρα ένας ασθενής που θα παραπερθεί από τον λειτουργικό και θα μας βάλει την υπόνοια ότι υπάρχει μία μικροαστάθεια, κάποια οτιδήποτε, σίγουρα πηγαίνουμε και ψάχνουμε εκτεταμένο τον επιχείλιο χώρο για να δούμε πού οφείλεται η ρήξη. Αν οφείλεται σε κάποια παραμόρφωση τύπου πίστερ ή άμα είναι λόγω camera deformity κτλ. Είναι ιδιαίτερα να πούμε έτσι διαδεδομένως η ταξινόμηση έτσι, στις μαγνητικές αρθρογραφίες όπου μηδέν είναι ένας φυσιολογικός επιχείλιο εργόδρος πάει σε ένα αλφα, ένα βήτα που αφορά το παθολογικό σήμα μέσα στον επιχείλιο χόντρο, χωρίς ωστόσο επέκταση αυτού στην αρχική του επιφάνεια. Και φτάνουμε μέχρι το 3α και 3β, όπου υπάρχει παθολογικό σήμα, εκφύλιση και πλήρη ρήξη του επιχειλίου χόντρου και απόσπαση του διαχωρισμός, να πούμε, από τις παρακείμενες δομές. Αυτή είναι η πιο συχνή ταξινόμηση στη μαγνητική αρθρογραφία. Όμως υπάρχουν και άλλες ταξινομήσεις και κυρίως στην καθημερινή πράξη αυτό που χρησιμοποιούμε είναι να πούμε ότι αν υπάρχει διαχωρισμός, αν υπάρχει μερική ρήξη, αν υπάρχει πλήρη ρήξη ή αν υπάρχει απλά εκφύλιση. Κάτι άλλο πιο. Ναι, γιατί δεν είναι ότι πάντα χρησιμοποιούμε και μαγνητική αρθρογραφία για να κάνουμε αυτές τις εκτιμήσεις του επιχειλίου χόντρου. Οπότε πιστεύω ότι η ορθοπαιδική είναι καλυμμένη με αυτές τις πληροφορίες. Με το σύμπτωμα τώρα που πες για την αστάθεια, την πρέσταθεια, αυτό σημαίνει επειδή σε πάρα πολλά βιαστήρια έρχεται ο ασθενής μαγνητική ισχύ, όταν κάνει, σου πέμπει, ο ακτινολόγος θα την εξέταση την άλλη μέρα, δεν θα έχει δει τον ασθενή, δεν θα ξέρει τι συμβαίνει. Παιδική σε εμπειρία, μέχρι τώρα οι ορθοπαιδικοί αναφέρουν ξέρουν να λέει ότι ο ακτινολόγος θα του είναι χρήσιμο μια τέτοια πληροφορία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες αυτές δεν δίνονται. Επειδή όμως συνεχίζουμε να κάνουμε και είναι προτεραιότητα μας να κάνουμε κλινική ακτινολογία και όχι απλά να είμαστε απεικονιστές. Εγώ προσωπικά πάντα έχουμε σε τηλεφωνική επαφή με τους συναδέλφους και ζητάω περαιτέρω πληροφορίες για τον καθασταθμό, ακόμα και αν δεν τον έχω δει. Στο γύρος όμως δεν αριστούμαστε. Κατά 99% δεν τον βλέπω, αλλά. Αυτό που θέλω να μάθω τώρα. Χρειάζεται όμως να έχει την παραπάνω πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο σχόλιο, κύριε Βασόπουλο. Μας συγχαρούν τους μιλητές μας καταρχήν. Ήταν μας και ήταν πάρα πολύ περιοχή και τα περιστατικά που δείχτηκαν ήταν προσεγμένα και καλά προετοιμασμένα. Δείχνουν για μια ακόμα φορά ότι κανείς έπρεπε να είναι εστιασμένος στο σύστημα στο οποίο υπηρετεί, γιατί απαιτείται να έχει και τις κλινικές γνώσεις που χρειάζονται, αλλά και καλή αίσθηση και των απεικονιστικών ευρημάτων. Όπως βλέπετε, το μυσιολογικό έχει το προνόμιο των πολλών μετρήσεων. Πρέπει να γνωρίζει κανείς ποια θα εφαρμόσει και σε ποια περιοχή. Το ισχύο δεν ήταν τόσο πολύ στην προσοχή του μυσιολογικού, στα διεθνή συνέδρια. Δεν το βλέπαμε. Βλέπαμε πολύ ενδιαφέρον για γόνατο όμο. Παρατήρησα στο τελευταίο συνέδριο της Βιέννης υπήρχε πολύ ισχύο. Και αυτό γιατί οι αρνητικές καθόλου εκεί είναι αρκετές και γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα στην περιοχή του ισχύου, που μας το είπε και ο κ. Μωρόπουλος. Εκτός από τα διαφορετικά είδη συνδρόμων προστριβής, υπάρχουν μαλακά ομόρια που επίσης συμμετέχουν στη συμπτωματολογία που έχει επικάλυψη. Άρα, πέρα από το συχνό του προβλήματος, είναι και μια πιο σύνθετη περιοχή που μπορεί να φταίνε τέλοντες, σύνδεσμοι, μύες και φυσικά και τα σύντομα προστριβής, τα οποία τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και ευτυχώς που είχαμε την ομιλητή μας και μας τα εξήγησε, βλέπουμε μια αυξημένη συχνότητα και ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
Επομένως, να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Και εκτός των συμπεριφύγων, να κάνουμε μια υπευθύνη σε όλους τους συναδέλφους που παρακολουθούν. Το Σαββάτο υπάρχει μια ημερίδα που οργανώνει η κοινωνική εταιρεία Βόρειο Ελλάδος με αντικείμενο την περιοχή της Ηλιάς και σε συνεργασία με την κλινική εθνολογίας πια του ΑΧΕΠΑ. Το λέω με χαρά γιατί το τμήμα μας έχει μετονομαστεί. Είναι ένα πρόσφατο φύλλο της μερικής κυβέρνησης από εργαστήριο εθνολογίας σε κλινική εθνολογία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το νομικό πλαίσιο λειτουργίας μιας κλινικής μέσα στο νοσοκομείο, πέρα φυσικά από τον μεγάλο συμβολισμό που έχει με τέτοια μετατροπή, γιατί αναγνωρίζει τον κλινικό ρόλο της τεχνολογίας, κάτι βέβαια που μας δημιουργεί και εμάς αυξημένες ευθύνες και στην ειδικότητά μας αυξημένο βάρος, όμως επειδή το έχουμε στην καθημερινή πράξη, καλό είναι να μας αναγνωρίζετε για να μας δοθούν και οι δυνατότητες, τουλάχιστον όσο επιθυμούν από εμάς, να προάγουν την ειδικότητα, να την κερδίσουν από πιο ασφαλείς θέσεις και να αποδεχθούν ίσως κακές εμπειρίες του παρελθόντος, όπου ο κλινικός θεράπων παραγγέλνει στον εργαστηριακό εκτελούντα. Τώρα, και ελπίζω να δούμε και μιμητές, νομίζω η ισοτιμία, η κλινική ισοτιμία αποτυπώνεται και συμβολικά αλλά και νομικά. Ειδικά το δεύτερο, το νομικό πλαίσιο, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Επομένως, να σας προσκαλέσω στην κοινή εκδήλωση της ΑΕΒΕ και της κλινικής τεχνολογίας στο Σαββάτο. Εύχομαι να έχετε όλη την ευκαιρία να είστε παρόντες και να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και τους δύο σας και τον κύριο Παπαδόπουλο για την πολύ περιθωρική ομιλία και τον κύριο Ζητούνα για την καλή παρουσίαση. 10-1 στο ΚΕΔΕΑ. Το ΚΕΔΕΑ ακριβώ αλφα, νομίζω. Ναι. Κάτι που μου έρθει τον σύστημα τη Ισοπαγιώνα. Η αίσθηση χειραγωγικού συνήθω γίνεται σε δεύτερο χρόνο όταν έχει ξεκαθαρίσει η διάγνωση, είναι κάτι που σε απευθεία συνεννόηση το. Και σε απευθεία συνεννόηση όταν υπάρχει έντονη υπόνοια κάποια πρόσφαση κλπ. Μπορεί να. Είναι κάτι που συνήθω προτείνει ο ακτινολόγος. Μπορούμε να την προτείνουμε και εμείς σε βάση τα εμπειρία. Πόσο μπορεί να την κάνει, άμα είσαι στο κατάλληλο κέντρο και μπορεί να την κάνει. Διαφορετικά από παραγγελία των ορθοπαιδικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι καλό βράδυ σε όλους.